Κύριε Μάργαρη, ξεκινάμε από εσάς να συστηθείτε και να πείτε γιατί διεκδικείτε την ψήφο των Ελλήνων σε ευρωεκλογές. Είναι αυτό το οποίο φιλοδοξείτε να κάνετε. Καταρχάς, θέλουμε εισαγωγικά να πούμε δύο πράγματα. Πρώτα, να γνωρίσει και ο κόσμος την οργάνωσή μας, την ΟΚΔΕ. Η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος είναι μια εργατική κομμουνιστική οργάνωση στο ρεύμα του τουρκισμού και της έταρσης διεθνούς. Και στο εσωτερικό της, αλλά και στο ευρωψηφοδελτίό της, περιλαμβάνει εργαζόμενους, νέους, φοιτητές και ανθρώπους αγωνιστές και πιστεύουν στη νίκη των εργαζομένων, στη νίκη των αγώνων τους και της νεολαίας. Ένα δεύτερο πράγμα, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε αυτή η σφαγή δεκαετιών που γίνεται, που εκτελείται αυτή τη στιγμή στη Γάζα από τους σιωνιστές στο κράτος του Ισραήλ ενάντια σε ένα ολόκληρο λαό, στους Παλαιστίνιους. Πραγματικά δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο εκεί πέρα. Έχουν πεθάνει τουλάχιστον 35.000 Παλαιστίνοι, πάνω από 80.000 έχουν σακατευτεί και το κράτος του Ισραήλ φέρεται σαν άλλος Ναζί. Πραγματικά έχει εκτελήσει τέτοιες μεθόδους και προσπαθεί να εκτοπίσει τους Παλαιστίνους από τη γη τους. Επομένως, εμείς στηρίζουμε ολόψυχα αυτόν τον αγώνα των Παλαιστινίων με όλες μας τις δυνάμεις και το εκφράζουμε και εδώ στην Ελλάδα με κάθε κινητοποίηση που υπάρχει για την Παλαιστίνη και προσπαθούμε να αναντιωθούμε και να πιέσουμε εδώ πέρα τη δικιά μας την κυβέρνηση, την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, που είναι ο πιο πιστός σύμμαχος του καθεστώτος Νετανιάχου, να σταματήσει οποιαδήποτε στήριξη και να απομονώσει αυτό το φασιστικό κράτος του Ισραήλ. Άρα τη συγκεκριμένη μάχη τη χρησιμοποιείτε και ως βήμα για να εκφράσετε αυτά τα αντιπολεμικά μηνύματα, σαφώς, αυτό περισσότερο. Νομίζουμε ότι η περίσταση και η επικαιρότητα και ο κόσμος προφανώς, γιατί δεν αφορά έτσι μια συζήτηση, ένα στούντιο, αλλά το συζητάει η νεολαία και εργαζόμενοι, αφορούν αυτή τη σφαγή που γίνεται και εκτελείται εκεί στην Παλαιστίνη. Και επομένως, ναι, για μας είναι ένα βήμα και να το εκφράσουμε αυτό το πράγμα. Να βάλω ένα θέμα σε όλους κοινό για να δούμε λίγο την τοποθέτησή σας και να καταλάβει και ο κόσμος πάνω σε ένα ζήτημα το οποίο είναι και εθνικό, πώς τοποθετήσετε. Συμφωνία των Πρεσπών, όχι τι λέγατε τότε, τι λέτε σήμερα, που υπάρχει, είναι σε ισχύ η συμφωνία. Βλέπουμε τους γείτονες να δημιουργούν κάποια προβλήματα και λέει κανείς, αν αυτή η συμφωνία ήταν τόσο κακή, τόσο χάλια για τον Έλληνα, γιατί διαμαρτύρεται ο γείτονας? Μήπως τελικά δεν τη ζυγίσαμε και πάρα πολύ καλά εδώ ή συμβαίνει κάτι άλλο? Για να μας το πείτε εσείς, κύριε Μάργαρη. Κοιτάξτε, κάθε συμφωνία που έχει από δίπλα τη ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ είναι υπεριαλιστικές συμφωνίες που συνάπτει η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική αστική τάξη και φέρνει πιο κοντά τον πόλεμο. Αυτό γίνεται και με τους εξοπλισμούς, που πλέον η ελληνική κυβέρνηση δίνει απίστευτο όγκο χρημάτων σε εξοπλισμούς. Είμαστε δεύτερη χώρα στο ΝΑΤΟ, έτσι που δίνουμε τις περισσότερες δαπάνες στο ΑΕΠ για τους εξοπλισμούς. Βέβαια, ακολουθούν και η Ευρώπη, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για μια χώρα η οποία πεινάνε οι εργαζόμενοι από την ακρίβεια, από το ξεπούλημα των ιδιωτικοποιήσεων της υγείας, της παιδείας κτλ. Και δεν μπορούν να ζήσουν και δίνουμε λεφτά για όπλα και εξοπλισμούς. Συγγνώμη, αυτή η συμφωνία δεν ήρθε για να φέρει την ειρήνη στην περιοχή και την ηρεμία? Εσείς λέτε φέρει τον πόλεμο? Θα φέρει δηλαδή, τον πόλεμο. Δεν το ακούμε, δηλαδή δεν το ακούμε ούτε από τη γειτονική χώρα που αντιδρά στις λεπτομέρειές της. Από τη στιγμή που από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Σούδα έχουμε βάσεις σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Έτσι, η Αλεξανδρούπολη πλέον είναι από τις μεγαλύτερες βάσεις του ΝΑΤΟ. Στην Ευρώπη. Τη στιγμή που το ΝΑΤΟ μεγάλωσε, είμαστε πιο κοντά σε πόλεμο. Ακριβώς. Επομένως, αυτή η συμφωνία των Πρεσπών. Ως πλανήτες. Επομένως, αυτή η συμφωνία και όποια άλλη συμφωνία γίνεται που αφορά, που μπλέκονται και οι Αμερικάνοι, ο Αμερικάνικος συμπεριαλισμός, είναι μια τέτοια συμφωνία. Επομένως, εμείς λέμε να μην δίνουμε λεφτά σε εξοπλισμούς, τα δίνουμε για τις κοινωνικές ανάγκες, για παιδεία, υγεία κτλ. Να σταματήσουμε αυτή την λυσαλά επίθεση που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και αφορά και τις ιδιωτικοποιήσεις, όπως έχουμε δει το τραγικό αποτέλεσμα από τα Τέμπη, πώς ξεπουλήθηκαν τα τρένα και είχαμε 57 νεκρούς, ή πώς καταστρατηγείται ακόμα και το ίδιο το Σύνταγμα με την κατάργηση στην ουσία του άρθρου 16 και την εισδοχή των ιδιωτικών πανεπιστημίων που θέλει να φέρει η κυβέρνηση. Επομένως, εμείς λέμε ότι τα λεφτά που είναι δικά μας, το Έλληνα φορολογούμενο και τον εργαζομένο, ο κοινωνικός μας πλούτος, πρέπει να πηγαίνει εκεί πέρα και όχι σε υπεραλιστικές συμφωνίες, σε όπλα, ούτε να στέλνονται φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα για να πολεμήσουν. Έχετε δίκιο ότι ο καθένας, αν το ρωτούσαν πού θες να πέσουν τα χρήματα, στην υγεία, στην παιδεία ή σε όπλα, ένας λογικός άνθρωπος θα έλεγε στην υγεία, στην παιδεία, στην πρόοδο ενός λαού. Από την άλλη, μπορούν όλοι να αγοράζουν και όπλα και η Ελλάδα να μην αγοράζει, να μένει εκτός δηλαδή των εξοπλιστικών προγραμμάτων και των συμμαχιών που υπάρχουν στον πλανήτη.
Μα η Ελλάδα αγοράζει πιο πολύ, συνεχώς αγοράζει όπλα. Έτσι, δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα αν αγοράζει όπλα ή όχι. Μιλάμε για την πραγματικότητα. Επομένως, από αυτή την άποψη, θεωρούμε ότι και η δικιά μας κυβέρνηση και αστική τάξη είναι επιθετική. Έχει δικά της συμφέροντα που είναι, δεν έχουν καμία σχέση με τον ελληνικό λαό και πιο πολύ με τους εργαζόμενους, τους στοχούς και την νεολαία. Επομένως, ναι, εμείς διεκδικούμε μέσα στη χώρα μας να έχουμε δικαιώματα. Κύριε Μάργαρε, όκδε, γιατί να ψηφίσει ο κόσμος στις 9 του Ιούνιου το δικό σας συνδυασμό? Ναι, απέναντι σε αυτό το καθεστώς του Μητσοτάκη, που δεν έχει καμία σχέση με δημοκρατία, είναι ένα βοναπαρτιστικό καθεστώς, ένα καθεστώς πλουσίων, ένα καθεστώς ανισότητας, ένα καθεστώς συγκάλυψης εγκλήματος όπως τα Τέμπη και ένα καθεστώς αντεργατικών επιθέσεων, πρέπει να προτάξουμε τους αγώνες μας. Μόνο οι αγώνες μπορούν να νικήσουν, μόνο οι αγώνες μπορούν να αντρέψουν αυτή την κατάσταση. Μόνο η νεωτική πολιτική μέσα στο κίνημα, στους δρόμους, μέσα στην νεολαία και στους εργαζόμενους και στα φτωχά λαϊκά στρώματα μπορούν να νικήσουν. Σε αυτό πιστεύουμε σαν ΟΚΔΕ. Πιστεύουμε σε μια άλλη αριστερά, όχι στην αριστερά του ΚΚΕ που καλεί μόνο σε μια ψήφο διαμαρτυρίας και προφανώς και πολύ περισσότερο σε μια ψεύτικη αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω σε μια αριστερά επανεστατική έξω από το ΕΔΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια κυβέρνηση των εργαζομένων.